Γεια σου παιδάκια. Κάνετε. Wonder Boy. Sega 1987. Activision. Ένα παιχνίδι που το είχα παίξει τότε στα arcades. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν μου είχε κάνει κέφι. Στο σπίτι βέβαια είχα την έκδοση του Amstrad, η οποία φέρνει οπτικά με το arcade κάπως. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την έκδοση του Master System που είναι πολύ κοντά στο arcade. Οπτικά δηλαδή φέρνει, γιατί εντάξει, δεν είναι και ένα προς ένα το port, αλλά είναι Wonder Boy. Τώρα να σας πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει πιο πολύ η έκδοση του Amstrad από τη του ηλεκτρονικού. Και αυτό γιατί το έπαιζα πιτσιρικάς εκεί. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση να είναι ανώτερό του. Εγώ το αγάπησα έτσι όπως είναι, με το jerky scrolling του, ανά 8 pixels πόσο ξέρω εγώ πόσο κάνει, με τα μαύρα backgrounds εδώ. Και γενικά το κατέχω το παιχνίδι. Υπάρχει και η έκδοση του Commodore 64, την οποία τη γνώρισα μεγάλος, και είναι φανταστική και αυτή, γιατί είναι σαν αυτή του Amstrad. Τα γραφικά είναι τα ίδια, αλλά εκεί πέσει τα 50 καρέ, καμία σχέση με εδώ πέρα. Φυσικά είναι και πιο δύσκολο. Δεν έχω κάτσει να παίξω, το έχω δοκιμάσει δηλαδή, αλλά δεν έχω κάτσει ρε παιδί μου έτσι να το πάρω ζεστά το θέμα, όπως το Amstrad. Τώρα το Wonder Boy το έλειωνα πιτσιρικάς το 88-89, κάπου εκεί πέρα. Είχα να το αγγίξω από τότε. Έστησα τον Amstrad τα προηγούμενα χρόνια. Έπαιξα έτσι λίγο ρε παιδί μου, να το θυμηθώ. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν το ξεχνάς. Δεν είναι ρε παιδί μου Shinobi ή κάτι το οποίο άμα το αφήσει άφησε, όπως για παράδειγμα το Manic Miner και παιχνίδια τα οποία πρέπει να είσαι στη χορογραφία καλός. Αυτό είναι βατό. Και τώρα ας πούμε παίζω εδώ με τα πλήχτρα, βατό είναι. Πρέπει να ξέρεις βέβαια τις ιδιαιτερότητες τα χούγια του Amstrad, ότι έχει τώρα ελαστικά controls, ζορίζεται το μηχάνημα, να υπολογίζεις τα frames τα οποία θα πέσει στο σύννεφο, στο platforming του γενικά, επειδή είναι σπαστό το παιχνίδι, δεν είναι ομαλό, πρέπει να προσέχεις. Είναι θέμα συνήθειας. Πάντως
Το είχα αγαπήσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Και ακόμα το αγαπώ. Το sequel του, απ' την άλλη, το Super Wonder Boy ή το Monsterland, πώς το έλεγαν, ήταν πόρτα από Spectrum. Εδώ είχαμε μια τίμια κυκλοφορία με αυτή την έκδοση. Πρέπει να προσέχουμε εδώ. Μπράβο. Τα ποδάκι με ούζο. Ο χειρισμός του είναι σαν το Μάριο. Μαλάκα, τελειώνει ο χρόνος, ε. Δηλαδή, περπατάς, πηδάς, αλλά άμα κρατάς πατημένο το fire, τρέχει πιο γρήγορα και πηδάει πιο ψηλά. Λιγουρευτικά αυτά πάντα που έβγαζε, τα γλυκάκια και τα χαμπουργεράκια. Ω, το είδατε εδώ! Έφυγε στον αέρα. Το παιχνίδι έχει αρκετές πίστες. 8, 9, δεν ξέρω πόσες. Θες μια μισή ώρα, μια ώρα και 20 λεπτά να το τερματίσεις. Βέβαια, εγώ δεν θα το πάω τόσο. Το long play και καλά. Α, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Παγγελάκι εδώ που βλέπετε. Μια λεπτομέρεια σας κάνει άτρωτους, ό,τι και να ακουμπήσετε. Είτε αυτό είναι ζώο, είτε είναι πέτρα, είτε είναι φωτιά. Κοιτάξτε τώρα που φεύγει. Δεν κρατάει πολύ, αλλά όσο είναι στην οθόνη, μπορεί να έχει φύγει από τον ώμο σας, αλλά όσο είναι στην οθόνη, συνεχίζει και λειτουργεί. Είστε άτρωτος δηλαδή ακόμα. Ωραία λεπτομέρεια. Έλεγα λοιπόν, τι έλεγα. Δεν θυμάμαι τι έλεγα. Α, ναι, για τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επάνω που βλέπετε τώρα είναι οι ζωές, το σκορ, δεξιά είναι ο χρόνος μας, η μπάρα, και από κάτω ακριβώς έχω... Ωρε πούστη, αυτός μου τραβάει την ενέργεια. Το είχα ξεχάσει τελείως αυτό το πράγμα. Ο σατανάς, ο χάρος. Κοίτα ρε πούστη, θα μείνουμε. Φωτογνία. Έλεγα λοιπόν ότι από κάτω από την οθόνη, αριστερά επάνω, που έχει κάτι μόβ εικονίδια, είναι οι εχθροί. Στο τέλος της πίστας σου βγαίνει ένας τελικός κακός. Όταν το φάτε, το παιχνίδι λουπάρει, πάτε στον επόμενο, ο οποίος είναι ο ίδιος, αλλά με άλλο κεφάλι. Ναι. Και πρέπει να το κάνετε αυτό αρκετές φορές για να δείτε τον πραγματικό τερματισμό. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Θα παίξω μόνο τον ένα γύρο, για να μην πάει το βίντεο μία ώρα και είναι κουραστικό. Οπότε θα παίξω αυτό εδώ γύρω πώς θα βγει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά και κάτι. By the way, το στεκονίδι από κάτω, το πρώτο είναι το όπλο, το τσεκούρι, αν και μοιάζει με κουνουπίδι. Έχει αυτό το feeling του Shinobi στον Amstrad. Να σας πω την αλήθεια. Στο χειρισμό, βέβαια. Τώρα ποιος το έχει φτιάξει, δεν θυμάμαι ποιος προγραμματιστής. Δεν θυμάμαι καθόλου τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι. Αλλά anyway, άμα ξέρεις τι να κάνεις και πώς δουλεύει, το έχεις άνετα. Αρκεί να έχεις υπομονή να παίξεις ώρα. Παστούλα. Δύο τσεκούρια ταυτόχρονα στην οθόνη μόνο. Αυτές οι νεκροκεφαλές πετάγανε φωτιά. Δεν θυμάμαι, ρε γάμο. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ο Sprite μου έμοιαζε όταν ήμουν τσιρικάς, γιατί και αυτό κουρευόταν με τη μέθοδο του Tupper. Ήταν και ξανθό. Ωραία. Μοιάζει, αλλά έχει αλλάξει παλέτα. Δεν λουπάρει τώρα. Είναι κανονική πίστα αυτή ακόμα. Όταν χτυπάς την πέτρα, το αυγό της κατά είναι αυτό.
Πρέπει να είσαι από πάνω του, γιατί αλλιώς το κλωτσάς και πάει πιο εκεί και μπορεί να βγει εκτός οθόνης ή να πάει μπροστά σε εχθρό. Ευτυχώς, τώρα ήμουν τυχερός και ήταν αγγελάκι το οποίο επιστρέφει σε σένα αυτόματα. Λογικά κάπου εδώ είναι ο κακός, αν θυμάμαι καλά. Είναι αυτό χειροβομβίδα, δεν τα θυμάμαι, ρε γαμώτο. Ναι. Τώρα βαράμε κεφάλι. Κοιτάξτε πώς πάει. Τρελό flickering. Πάρα πολλά software sprites ενωμένα. Κινείται με τη μέθοδο του κοτσόβολου, όπως λέω. Με δόσεις δηλαδή. Οπ. Λοιπόν, είχα δοκιμάσει να το παίξω πολύ στον Commodore. Και αυτά που πέταγε... Αυτά που πέταγε ο κακός στην έκδοση του Commodore πηγαίνανε σφαίρα, παιδιά. Πηγαίνανε σφαίρα. Εδώ ευτυχώς είναι αργό. Μπορεί να το δοκιμάσω και για Commodore, να κάνουμε ένα τέτοιο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σύντομο βιντεάκι με το Wonder Boy. Οι λάτρεις του Amstrad σίγουρα θα το θυμούνται. Το αγαπήσαμε τα προβλήματά του. Και γενικά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, κονσολάδες και κομμοντεράδες θα το κοιτάνε καλά-καλά. Αλλά εμείς είπαμε. Έτσι το γουστάραμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Έφυγα.